25ος αγώνας χειμερινής κολύμβησης Παλήρια στους νέους επιβάτες. Για την ώρα 60 κολυμβητές έχουν γραφτεί για να κολυμπήσουν τα 1300 μέτρα. Κολυμπάμε όλο τον χρόνο. Το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει ο αγώνας είναι ότι κολυμπάνε όλες οι ηλικίες. Έχουμε αθλητές που είναι οριακά ενήλικοι και έχουμε και αθλητές που είναι πάνω από 70. Έχουμε αθλητές σαμαία και τους ευχαριστούμε όλους που είναι εδώ. Περάστε για ένα τσαγάκι να ζεσταθείτε, σε μισή ώρα περίπου είναι η κίνηση. Στα κάη των νέων επιβατών με τη βοήθεια και του ελληνικού στρατού. Ο αγώνας ξεκινάει στις 1 η ώρα. Για την ώρα έχουν γραφεί 60 κολυμβητές και κολυμβήτριες. Και χωριά της ψηλεφενισμένος, ασφαλισμένος. Έτοιμος! Στα πόσα μέτρα? Στα 3 μέτρα. Για πέμπτη φορά. Και η Παλήρια επιστρέφει πάλι στον τόπο της μετά από 2-3 που πήγαμε στην Κατερίνη. Είναι πολύ, πολύ ωραίος αγώνας, θα μετέχουν πάρα πολλοί διεθνείς αθλητές και επιπέδου αθλητές και θα είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες που θα γίνει. Λίγο το κρύο θα μας κάνει, αλλά εμείς αντέχουμε για πολύ καλή. Τι θερμοκρασία σας είπανε? 12 με 14. Μια χαρά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, θα δείξει, βλέπουμε ότι έχει πολύ κόσμο και έχει και τους διασώστες που θα κάνουν, πιστεύω, καλή δουλειά και υπάρχει και το ΕΚΑΒ αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να δηλώσω ότι, έλα εδώ, να κάνω το θέλω να δηλώσω ότι ο χειμερινός αγώνας είναι ο προνομιακός μου χώρος. Είναι χώρος όπου χάνει συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι εδώ που ξεχωρίζουν οι άντρες από τις σαβούρες. Αυτή τη στιγμή βγαίνεις live στο Facebook, να ξέρεις, έτσι. Αλλά σήμερα δεν θα αναμετρηθούμε, θα κάνει 300 η σαβούρα. Όχι, έχεις χάσει. Είναι στα χίλια. 112. Θα μας βρείτε αγκαλιασμένους οπισμένα.